Κοιτάξτε, κύριε Συνάδελφε, το θέμα είναι να μην επαναληφθούν τα ίδια λάθη. Έτσι. Το δίσεξα Μαρτίνου Κανδρός, αφού υπό την έννοια να φανταστείτε ότι τα στοιχεία λένε ότι την τελευταία 25 ετία είχαμε 56.000 πυρκαγιές στην Ελλάδα. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο αριθμός είναι ασύλληπτος. Μιλάμε για 250 νεκρούς και βαριά τραυματισμένους από τον όλεθρο της φωτιάς όλα αυτά τα χρόνια. Εδώ λοιπόν πρέπει και να συντάξουμε δυνάμεις, αλλά πρέπει να γίνει ένα οργανόγραμμα. Να υπάρχει μια αποφασιστικότητα. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να ξέρει που ανήκει το δασαρχείο και είναι κάπου στα χαμένα στο Υπουργείο Εσωτερικών. Πρέπει οι πυροσβεστικοί μαζί με το δασαρχείο, που είναι συγκοινωνούν τα δοχεία, να έχουν μια αγαπητή συνεργασία. Δεν μπορεί να μην επικοινωνούν οι μεταξύ τους φορείς. Αυτό λέμε και εμείς ως ελληνική λύση. Δεν μπορεί να εμπλέκονται πολλοί φορείς, γιατί όπου λαλούν πολύ κοκόρι, όπως λέει και ο λαός, στην καθημιλουμένη αργεί να ξημερώσει. Αυτό πρέπει να υπερκεράσουμε και αυτές είναι οι προτάσεις της ελληνικής λύσης. Που πρέπει να σας πω, κύριε Φυλακτέ, ότι αυτό μας χαροποιεί που υλοποιούνται για προσκάριν γενικότερα της Ελλάδος και του έθνους μας. Όπως για παράδειγμα, να υπάρχουν πιο ευέλικτοι φορείς και να μην έχουμε από τον Άλλα στον Καλιάφα, δηλαδή από το Δασαρχείο στην Πυροσβεστική και Τούμπαλη. Δεύτερον, αυτό που λέμε με τα πεύκα, αυτό το καταραμένο εντός εισαγωγικών δέντρο από τη ρωμαϊκή εποχή, είναι άκρως επικίνδυνο για αυτές τις μεσογειακές κλιματολογικές και εδαφολογικές συνθήκες της χώρας. Αυτό το λένε τώρα και οι δασολόγοι. Γίνονται προτάσεις από καθηγητές και λένε πρέπει να αυξήσουμε τον επόμενο δασοόριο, αλλά με άλλα δέντρα που ποικίλουν στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολλά αυτά τα είδη των δέντρων. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να γίνει μια οργανωμένη, συστηματική πολιτική, ένας σχεδιασμός, ο οποίος θα έχει ένα αποτέλεσμα. Ξέρετε αυτό που λέμε ότι το αποτέλεσμα μετράει. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Η πρόληψη. Πώς θα γίνει η πρόληψη? Με καλό εξοπλισμό, με άρτια εκπαίδευση, καλά αμοιβόμενους πυροσβέστες και δασολόγους, αλλά και υπουργεία ευέλικτα. Δεν μπορεί να εμπλέκονται χίλιοι φορείς και να ο ένας υπεύθυνος να ρίχνει τις ευθύνες στον άλλον υπεύθυνο. Στην Ελλάδα το έχουμε αυτό, ότι οι υπεύθυνοι πάντα ζητούν ευθύνες από τις υπευθύνες. Τώρα έρχεται το νομοσχέδιο την Τρίτη. Εμείς ως ελληνική λύση καταθέτουμε εμπεριστατωμένες προτάσεις. Κάποιες από αυτές βλέπουμε ότι η κυβέρνηση αρχίζει και τις επεξεργάζεται και θα τις υλοποιήσει. Αυτό δικαιώνει την πολιτική και του Κυριάκου του Βελόπουλου και όλων των βουλευτών, που εμείς έχουμε μια ουσιαστική πολιτική για τον πρωτογενή τομέα και πώς θα διαφυλάξουμε τον εθνικό μας πλούτο. Αλλά πολύ φοβάμαι, κύριε Φυλακτέ, άλλα να αλωθούμε και πάλι. Το πώς θα γίνει, το πώς θα υπερκεράσουμε τα γραφειοκρατικά εμπόδια και αυτές τις αγγυλώσεις, αρκεί και ήθε η προσπάθεια να μην είναι συσήφιος, να μην είμαστε μία από τα ίδια. Αυτό πρέπει να δούμε, αν θέλουμε ουσιαστικά να είμαστε κι εμείς μία χώρα οργανωμένη, όπως είναι οι υπόλοιπες χώρες, βλέπετε Ρουμανία, βλέπετε Πολωνία και τις υπόλοιπες, που ήρθαν εδώ και μας δείξαν τον δρόμο. Χάσαμε προγράμματα ουσιαστικά από την Ευρώπη για να εξοπλίσουμε το στόλο μας. Αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Το παρελθόν δεν γυρνάει, αλλά τουλάχιστον να μην επαναληφθούν στο μέλλον. Θα δούμε. Έχω συγκρατημένη αισιοδοξία, γιατί φοβάμαι λίγο αυτή την νοοτροπία, την πολιτική νοοτροπία που υπάρχει, για να μην υλοποιούνται κάποιες άλλες προτάσεις που είναι γόνιμες και να μην πέσουν και πάλι στο κενό. Είχαμε πολύ μεγάλη καταστροφή κατά τη φετινή χρονιά. Θα έπρεπε να υπάρξουν κάποιες παρετήσεις, κατά την άποψή σας? Κοιτάξτε να δείτε, να σας πω κάτι. Στις πυρκαγιές που είχαμε στην Πορτογαλία, εκεί ο υπουργός εσωτερικών, η Σεμπάστιαν, παρετήθηκε ακριβώς για αυτό το λόγο, για λόγους ευτυχίας. Πρέπει να ξέρει ο πολιτικός, όταν του αναλογούν ευθύνες, να έχει αυτή την συνείδηση που πρέπει να έχει, να τον διακατέχουν σωστά οι ερηνίες δηλαδή που πρέπει να έχει μέσα του, και όταν χρειάζεται να παρετείται, για να δείχνει στον κόσμο ότι έχει μέρος ευθύνης και συνειδητά λειτουργεί. Κατ' εμέ έπρεπε να γίνουν κάποιες παρετήσεις κάποιων ανθρώπων που είναι σε θέσεις κλειδιά, για να είναι ευσυνείδητη πολιτική απέναντι στις ευθύνες και στη θέση που τους αναλογεί, που είναι μια θέση κλειδί και έχει τουλάχιστον στην αρμοδιότητά του και στην ευθύνη του κάποιες υπηρεσίες που έπρεπε να συνδράμουν αποτελεσματικά και άμεσα. Δεν έγινε αυτό, περιμέναμε κάποιες παρετήσεις, αλλά ξέρετε στην Ελλάδα, κύριε Φυλακτέ, πώς είναι τα πράγματα. Για να παρετηθείς στην Ελλάδα πρέπει να σε παρετήσουν. Από μόνο σου δεν έχεις αυτή την αξία να παρετηθείς. Είναι πάντως ένα μεγάλο πρόβλημα, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα γιατί έχουμε και κλιματική αλλαγή και σίγουρα όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Κοιτάξτε να δείτε. Η κλιματική αλλαγή είναι ένα φαινόμενο το
το οποίο συμβαίνει στον πλανήτη παρά τη βιομηχανική μόλυνση, αλλά χιλιάδες χρόνια. Πρέπει και προετοιμασμένοι να είμαστε, αλλά ξέρετε κάτι, με φοβίζει το γεγονός της εμπορευματοποίησης της κλιματικής αλλαγής. Δεν χρειάζεται να σου έρθει η κλιματική αλλαγή όπου ανεβαίνει η θερμοκρασία του πλανήτη κατά 1,5 βαθμό Κελσίου κατά τους ειδικούς για να εξοπλιστείς και να οργανωθείς. Είχαμε την πυρκαγιά στην Πεντέλη, μιλάμε για χιλιάδες στρέμματα από τη δεκαετία του 70 και του 80 και τότε είχαμε κλιματική αλλαγή. Θέλω να πω το θέμα των πυρκαγιών. Λόγω του ότι δεν είμαστε οργανωμένοι, δηλαδή δεν μπορεί ο κύριος Μπόκαρης, ο αντιπρόεδρος των δασολόγων, να λέει περιμέναμε χρήματα από το ΕΣΠΑ για να καθαρίσουμε τη συσσωρευμένη κάψιμη ύλη στα δάση, δηλαδή τα ξερά κλαδιά. Δεν μπορεί να έχεις ένα δέντρο το οποίο είναι γέρικο στην αυλή σου, πέφτει στη σκεπή σου, είναι βραδιφλεγής βόμβα και να μην έχεις δικαίωμα να το κόψεις. Αυτά υποσχέθηκε ο κύριος Μητσοτάκης να τα υπερκεράσει, δηλαδή να απλοποιηθεί λίγο το γραφειοκρατικό πλαίσιο. Δεν λέω εγώ, υπάρχουν προστατευόμενα είδη, πρέπει να τα σεβαστούμε, δεν μπορεί ο καθένας απριόρι να κόβει τα δέντρα, αλλά υπάρχουν γέρικα δέντρα επικίνδυνα μέσα σε κατοικημένες περιοχές και αυτή τη στιγμή θα πρέπει να σας πω ότι αυτές οι περιοχές που είναι προστατευόμενες θα τις σεβαστούμε, αλλά πρέπει να τις καθαρίσουμε. Στα άλλα όμως που είναι μέσα σε κατοικημένες περιοχές, θα πρέπει να απλοποιήσουμε λίγο το πλαίσιο αυτό το νομικό.